Και τώρα τα πιούμε πολύ νερό να σκάσουμε. Όσους λόγω ακρίβειας αναβάλουν τις εταιρείες του αυτοκινήτου τους ή επιλέγουν κακής ποιότητας ανταλλακτικά. Υπάρχουν ατυχήματα που είναι πιο πιασμένος ο κόσμος χρηματικά και το αμελή το αφήνει σε δεύτερη μοίρα το αυτοκίνητο. Έχουν ακριβεί πολλά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κόστος των ανατολικών για το σέρβις των αυτοκινήτων έχει αυξηθεί από 10 έως 35% σε 2 χρόνια. Τίποτα, κάνω βίντεο. Κάνε το, κάνω βίντεο, τα μάτα. Τα ταχάκια να φεύγουν από τον δρόμο, να διέχουν τα υγρά, να σπάνε τα μαρκούτσια. Ακραίες καταστάσεις. Μπλόκο ακρίβειας. Μπλόκο, μπακρέι. Οι οδηγοί στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γεια, το κάνω βίντεο. Επίδε και κάνω, γεια, το πήδε και κάνω, άντε, άντε. Επίδε και κάνω. Αντί να παίζεις, να είναι βέγγι. Κάτι και δεν είναι. Λίγο πρωτού ξεκινήσει η προεκλογική του ομιλία λοιπόν και ενώ βλέπουμε το δίκαιο ντοκουμέντο, ένας ένοπλος περνούσε λοιπόν με το αυτοκίνητο, βάζωσε στην κυριολεξία. Τι μενοθείο είμαι! Της προεκλογικής ομιλίας είχε συγκεντρωθεί το πλήθος εναντίον λοιπόν του υποψήφιου δημάρχου του Ερντογάν. Δεν ξέρω τι έχει φάει. Εδώ πάτε τώρα. Πήρα να κάνει. Πήρα να δεν έχουμε σύλληψη ακόμα. Έχει αμέσως η αστυνομία. Δεν έχουν αποδοθεί ακόμη. Πήρε κανένα κοινό σήμερα στο πάνω. Του δράστε, τον δράστη και του δράστε. Επήρε και βίντεο. Αυτοκίνητο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Για οτιδήποτε νεότερο στην πορεία του δελτίου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ αλλά και η αγορά των F-35 βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνάντηση για να πετύχει πλήγκε στην Ουάσιγκτον. Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν και τη συμφωνία Άρτεμις για την εξερεύνηση του διαστήματος.